Γεια σας! Σήμερα θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό βιντεάκι. Δεν θα έχει σχέση καν με cosplay, οπότε θα σας δείξω την συλλογή μου. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει και κάποιος άλλος γενικά. Απλά ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό στο TikTok και στο account το συγκεκριμένο. Παρένθεση, η συλλογή δεν είναι μόνο δική μου, είναι και του συντρόφου μου, γιατί ενδιάμεσα κάναμε δωράκια ο ένας τον άλλον, οπότε θα σας δείξω και τι δώρα μου έχει πάρει εκείνος και τι δώρα το έχω κάνει εγώ. Αλλά πάντα τη συλλογή την έχουμε μαζί, ό,τι μαζεύουμε μαζί την έχουμε. Είναι πάρα πολύ γλυκό και απόλυτα λογικό μεταξύ ζευγαριών να κάνω ένα στον άλλον δώρα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να χωρέσω όλο αυτό το βίντεο το δεκάλεπτο όλη μου τη συλλογή, αλλά ό,τι προλάβουμε δεν πειράζει, ίσως χρειάζεται και κάνω και part 2. Πριν ξεκινήσω και σας δείξω τη συλλογή εμένα και του συντρόφου μου, αν θέλετε να με βρείτε στο Instagram, που λέγομαι Red Flower, που ασχολούμαι με το cosplay. Οπότε αυτά, αν θέλετε να με βρείτε, και ξεκινάμε να σας δείχνω τη συλλογή. Η πρώτη μου φιγούρα όταν πρώτα ξεκίνησα να κάνω τη συλλογή μου ήταν όταν αγόρασα μόνη μου μία φιγούρα, την οποία είναι αυτή εδώ. Είναι η Άσουνα από το GGO. Είναι από τις πρώτες που πήρα σε ύψος, πιάνει κάπου τόσο δηλαδή. Την αγαπώ. Δεν ξέρω αν αγαπάτε όλοι Sword Art Online. Η δεύτερη φιγούρα που είχα στη συλλογή μου είναι από τον Demon. Θα σας ζαλίσω σήμερα λίγο με τον Demon Slayer. Είναι ο Zenitsu, πείτε τον όπως θέλετε. Είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες και είναι ακριβώς σχεδόν κοντά στο ίδιο ύψος με την Άσουνα. Λοιπόν, πάμε στα pop, γιατί είμαι και fan πολύ του pop και είναι ο Inuyasha, έχω και τον αδερφό του βέβαια, τον Inuyasha, και ο αδερφούλης του. Αγαπάω ο Inuyasha γιατί έβλεπα πάρα πολλά χρόνια όταν πρωτόπαιξε και το έχω δει από την αρχή αμέτρητες φορές. Θα κάνουμε αυτό, αγαπάμε το άνιμε. Zenitsu που κάθεται και τρώει. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκό που τρώει. Βέβαια και την Nezuko που κρατάει ένα μπαμπού. Δωράκια του σύντροφό μου που μου έχει κάνει την Nezuko σε άγρια version. Δωράκι που έχω πάρει στο σύντροφό μου είναι ο άσπρος δράκος με τα μπλε μάτια από το Yu-Gi-Oh. Είναι φανταστικό. Το καλύτερο δώρο γενεθλίου που το έχω πάρει. Ένα ακόμα Yu-Gi-Oh. Φαίνεται και η καρτούλα που κρατάει εδώ γέννη εντωμεταξύ. Αυτή εδώ που κάθεται. Εδώ σας έχω και το Tanjiro που πίσω κρατάει το κουτί που μέσα εδώ υποτίθεται είναι η Nezuko. Βέβαια δεν θα έχουμε και τον αδερφό της Nezuko. Και τον Tengen σε πολύ ωραία κίνηση. Δηλαδή το βλέπετε τα κατάνα, είναι φοβερά έτσι, η λεπτομέρεια όλη εδώ είναι φανταστική. Τώρα να φανταστείτε είναι η συλλογή εμένα και του συντρόφου μου. Το επόμενο δωράκι που έχω πάρει στον σύντροφό μου είναι δύο, που τα πήρα πρόσφατα από το Japan Festival. Είναι το manga του Rengoku, που τον αγαπάει πάρα πολύ, τον υπερλατρεύει σε χαρακτήρα από τον Demon. Και το αυτοκολλητάκι που το πήρα από τον μπάγκο της Golxin. Παιδιά, πηγαίνετε στο μπάγκο της, είναι φοβερή, κάνει πολύ ωραίες δημιουργίες και πρέπει να την επισκεφτείτε, γιατί στα επόμενα event θα είναι σίγουρα εκεί. Πάμε πάλι στα Funko Pop, γιατί δεν είμαστε μόνο συλλογή φιγουρών, αλλά και Funko. Από πίσω μου, από πάνω, δεν ξέρω να βλέπετε, είναι και ο Yugi σε Funko. Είναι ο Zenitsu, πρώτο. Και δώρα που μου έχει πάρει ο σύντροφός μου είναι ο Rengoku. Δωράκι που έχω πάρει εγώ στο σύντροφό μου είναι ο Inosuke και ο Tanjiro. Το οποίο είχαμε πάει στο mall τότε στην Εραντζιώτισσα και δεν ήξερε τι να πάρει από τα δύο και του λέω θα αναλάβω εγώ, θα στα πάρω και τα δύο, άντε πάρτα. Και έμεινε με ανοιχτό το στόμα, δεν το περίμενε ότι το έκανα αυτό. Όταν αγαπάς κάποιον. Τι λείπει εγώ εδώ πάνω. Σας έφερα τον Yugi. Να τον δείτε κι εσείς από κοντά. Είναι ένα δωράκι επίσης που το έχω πάρει, όπως σας είπα. Και κάτι ακόμα που ξέχασα να δείξω, που είναι από τα αγαπημένα μου δώρα που το έχω πάρει, είναι η Dark Magician Girl, πάλι από το Yu-Gi-Oh!
Δεν την έχει ανοίξει, όπως βλέπετε, είναι μέσα στο κουτί, απείραχτη. Δεν πρόκειται να τη βγάλει. Και είναι από τα αγαπημένα του επίσης δώρα που το έχω πάρει. Νομίζω το, αν θυμάμαι καλά, το είχα πάρει ή από την Gomicon ή από τον Gameathlon. Δεν θυμάμαι σίγουρα, πέρυσι. Ένα ακόμα δωράκι που κέρδισε από το Otaku Ready, από λαχνούς που είχα ρίξει. Είναι τέλειο. Από το Mahiro Academy, αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε, δεν το ξεχνάω συνέχεια. Γενικά με τα νόματα δεν το έχω. Ένα ακόμα δωράκι που έχει πάρει ο σύντροφός μου για μένα. Ζωγό! Ο Ζωρό από το One Piece. Το λατρεύω, ξέρετε, είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες επίσης. Πέρα από τον Demon Slayer που είναι ο Zenitsu και ο Rengoku. Αλλά αυτός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάτι που πήραμε από το Comic Dome το φετινό είναι από το Demon Slayer που ψάχναμε μία φύσα και δεν βρίσκαμε. Και τελικά βρήκα εντελώς κατά τύχη και έψαχνα. Και είναι όλη αυτή τεράστια, την οποία δεν φαίνεται τώρα. Θέλω να την βάλουμε εδώ πίσω ακριβώς που έχει το κενό. Να βρω μια ωραία κορνίζα μεγάλη. Πες με ότι είσαι φαν του Demon Slayer χωρίς να μου το πεις. Λογικότατο μου φαίνεται από τη στιγμή που έχω κάνει σχεδόν όλα τα cosplay από τον Demon Slayer. Σχεδόν. Επίσης που θα ήθελα κάτι να σας δείξω και να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι από το Otaku Radio ξέχασα να σημερώσω το ότι κέρδισα στην Comic Con αυτό φέτος, που είναι η Sakura Kinomoto από το Card Captor. Έτσι φαίνεται. Δεν θυμάμαι που το πήρα. Τζότζο, αγαπάμε και Τζότζο. Δώρα από τον σύντροφό μου. Κουρόμι. Zenitsu. Εντάξει, έχω σχεδόν απ' όλα εδώ πέρα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Αγαπάμε. Και όλα τα κλειδιά γίνονται όβαρη. Έχουμε τελείωση από φιγούρες και πάμε να σας δείξω κάτι από καρτούν. Γιατί πέρα από άνιμε και αυτά ασχολούμαι και με καρτούν. Είναι παλιά νοσταλγία, αλλά δεν γίνεται να σας το δείξω. Είναι η Claudia Wolf, την οποία κατάφερα να τη σώσω όσο μπόρεσα. Γιατί η αδερφή μου, η μικρή μου, έσπασε τα γυαλιά και μου τη ζωγράφισε το πρόσωπο και έκανα μάνα να το διορθώσω. Αλλά δεν πειράζει. Monster High βέβαια. Και η Claudine σε νέα version. Dracula σε νέα version. Ακόμα πολλά να σας δείξω από μάγκα, από διάφορα, αλλά δεν προλαβαίνω στο βίντεο. Οπότε ίσως θα κάνω part δεύτερο. Τα λέμε και ευχαριστώ για την παρακολούθηση.